Σώσον, Κύριε, το λαόν Σου και ευλόγησον την κληρονομίαν Σου. Προσέ, Κύριε, και κράξομαι ο Θεός μου. Προς Εφεσίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, ο Θεός πλούσιος ον εν ελέει, δια την πολλήν αγάπην αυτού είναι ηγάπησεν ημάς, και όντας ημάς νεκρούς της παραπτώμασι, συνεζώπησε το Χριστό. Χάρη τι εστέ σε σωσμένη, και συνήγυρε και συνεκάθισεν εν της επουρανής Χριστό Ιησού, ή να ενδείξετε εν της αιώση της επερχομένης των υπερβάλλοντα πλούτων της χάριτος αυτού, εν Χριστότητη εφημάς, εν Χριστό Ιησού. Τι γαρ χάρη τι εστέ σε σωσμένη δια της πίστεως και τούτο ουκ εξ ημών Θεού το δώρον ουκ εξ έργων ή να μη της καυχήσετε. Αυτού γαρεσμέν ποίημα κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού επί έργης αγαθής, εις προετοίμασεν ο Θεός, ή να εν αυτής περιπατήσομε. Τον αγνώντη. Λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, λοιπόν, ερμηνεύοντας το Αποστολικό Ανάγνωσμα της 23ης Κυριακής, προς Εφεσίους, δηλαδή Επιστολής Παύλου το Ανάγνωσμα, κεφάλαιο δεύτερο, 4-10, ότι αδελφοί μου, ο Θεός πλούσιος είναι σε έλεος, ενώ εμείς πράξαμε άξια θείας οργής και αδιάλακτης αγανακτήσεως. Κι όμως ο Θεός αντίθετο είναι όχι απλώς ελεήμονας, αλλά και πλούσιος έλεος και μας συνεζωοποίησε μαζί με τον Χριστό. Για την πολλή του λοιπόν αγάπη που έχει για μας, για την πολλή αγάπη του από το πολύ έλεος γεννήθηκε, πως ήταν δυνατόν να αγαπηθούμε από το Θεό εμείς που ήμασταν τέχνα οργής, αν ο Θεός δεν μας πλαχνίζονταν και αν δεν κινείται από ένα πλούσιο έλεος, όπου τέκνα οργής και ή της απειθίας και τέκνα φύση οργής, όχι οργής άξια και τιμωρίας εσχάτης όπως ο Αντίχριστος, ο Υιός της απολίας και άξιος αυτής. Και η οργή του Θεού έρχεται στα τέκνα της απειθίας για αυτά τα πάθη και τις αμαρτίες που έχουν και ποιούν και μάλιστα έρχεται όχι μόνο στο μέλλον αλλά και στο παρόν. Απειθίας πάλι τους ονομάζει, γιατί όποιοι έχουν τέτοια πάθη δεν είναι άξιοι συγχωρήσεως, επειδή δεν βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση και σε πάθη από αγνωσία, αλλά από απήθεια στις εντολές του Κυρίου, που τόσο πολύ γυμνάστηκαν σε αυτήν ώστε έγιναν σαν παιδιά της, και από αυτήν γνωρίζονται και σημαδεύονται, όπως και τα παιδιά γνωρίζονται από τα φυσικά σημάδια που έχουν από τους γονείς τους. Και ο Μέγας Βασίλειος λέει ότι οι ή της απειθίας και τέκνα οργής ονομάζονται από τον Κύριο, από το αν ποιούν το θέλημα του αγαθού ή του κακού. Και επειδή ο διάβολος είναι αυτοαμαρτία, ως αρχηγός της και αυτοαπήθεια. Τέκνο πάλι οργής λέγεται, γιατί κατέστη άξιος μόνος του οργής, όπως αντίθετο όποιος είναι άξιος του Κυρίου, ποιή έργα φωτός και Υιός ημέρας ονομάζεται. Και Υιός απειθίας είναι και τέκνο οργής, αφού είπε ο Κύριος ότι όποιος απειθεί στον Υιό δεν θα δει ζωή, αλλά η οργή του Θεού θα μείνει πάνω του. Νεκρώστε, λέει, τα μέλη σας πάνω στη γη, και πορνεία και καθαρσία και πάθος και κακή επιθυμία και την πλεονεξία, που είναι η ειδωλολατρεία για τα οποία έρχεται η οργή του Θεού. Και ακολουθεί το πλήρες νόημα όταν ο Απόστολος λέει, όταν ήμασταν νεκροί με τα παραπτώματα,
μας συνεζωοποίησε με τον Χριστό και επειδή το μακροπερίοδο δεν διευκολύνει, με νόμο ρητορικό γίνεται σαφέστερος όταν λέει, επαναλαμβάνοντας όπως και στην αρχή του κεφαλαίου, όταν ήμασταν νεκροί, αν και το εμείς είπε πιο πάνω εσείς, γιατί οι επαναλήψεις δεν γίνονται πάντα όμοιες και απαράλλακτες με τα προηγούμενα μέρη των προτάσεων και περιόδων των οποίων είναι επαναλήψεις, σύμφωνα με τους ρήτορες, αλλά και γιατί το πρώτο πρόσωπο που ανέφερε ακριβώς έχει και το δεύτερο και το υπερνικά, κατά το γνωστό νόμο του συντακτικού και γραμματικής. Κοίταξε λοιπόν εδώ, αναγνώστη, και άκου και εσύ, ακροατή, πώς πάλι εδώ ο Χριστός βρίσκεται μεσίτης της ζωοποίησής μας και το πράγμα φαίνεται αξιόπιστο, γιατί αν η απαρχή μας που είμαστε άνθρωποι ζει στο Χριστό, είναι φανερό ότι και εμείς από τους οποίους είναι η απαρχή αυτή ζούμε με τον ίδιο Χριστό, αφού ο Πατέρας ζωοποίησε τον Χριστό κατά το ανθρώπινο και μας, τον Χριστό ενέργεια και πραγματικά και μας δυνάμει και με πίστη στο παρόν και μετά από λίγο θα μας ζωοποιήσει και ενεργεία και πράγματι. Αυτό είναι λοιπόν το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως του Θεού που είπε στην αρχή της επιστολής και αυτή είναι η ελπίδα της κλησεώς μας για την οποία είπε στο πρώτο κεφάλαιο. Έχετε σωθεί επομένως με τη χάρη, γιατί αυτό το λόγο έβαλε στη μέση ο Παύλος και τον εκφώνησε με ενδιάθετη έκπληξη και θαυμασμό, γιατί θαύμασε με αυτή την άφατη και υπερβάλλουσα χάρη και δωρεά του Θεού. Επειδή λέει εσείς οι ειδωλολάτρες, σωθήκατε όχι με κόπους και έργα δικά σας, αλλά με μόνη τη χάρη του Θεού, γιατί όσο από τα έργα σας άξιζεστε κολάσεως και οργής και όχι σωτηρίας. Πόσο ο Θεός και Πατέρας ανέστησε το Χριστό κατά το ανθρώπινο, που είναι η απαρχή και η κεφαλή μας, που είμαστε άνθρωποι, έτσι και μέσω αυτής συνανέστησε και μας. Και όπως κάθισε το Χριστό την κεφαλή μας κατά το ανθρώπινο στα δεξιά του, έτσι και με την κεφαλή μας συνεκάθισε και μας που είμαστε σώμα της. Για τούτο και είπε, εν Χριστώ Ιησού, δηλαδή με τον ακάθισε ο Χριστός τα επουράνη, για τούτο και εμείς καθόμαστε. Επειδή αναστήθηκε αυτός, εμείς με την ελπίδα αναστηθήκαμε. Και επειδή συνεδρεύει με τον Πατέρα του και εμείς μετέχουμε τις τιμής, αφού κεφαλή μας ο συνεδρεύων και απαρχή μας ο συμβασιλεύων, έχοντας ενδυθεί τη φύση μας. Κοίταξε τον ήλιο και θα δεις τον κύκλο του στον ουρανό, αλλά και το φως και τις ακτίνες να πέφτουν στη γη και όλη τη δύναμη του φωτός και τη λαμπρότητα να έρχεται στη γη. Έτσι και ο Κύριος στα δεξιά κάθεται το Πατρός υπεράνω κάθε αρχής και εξουσίας και κοιτά στις καρδιές των ανθρώπων πάνω στη γη να τους βοηθήσει από όπου βρίσκεται. Αφού όπου είμαι εγώ, εκεί και ο διάκονός μου θα είναι. Και συνήγειρε και συνεκάθισε στα δεξιά του στους ουρανούς. Και το συνήγειρε πρέπει επίσης να νοήσουμε ότι όχι στη μέλουσα ανάσταση των σωμάτων μας, αλλά στην αναζωοποίηση των ψυχών μας, την οποία λάβαμε τώρα με το Άγιο Βάπτισμα. Αν λοιπόν πάνω στην αναζωοποίηση των ψυχών νοηθεί το συνήγειρε, πώς μπορεί να νοηθεί επιπλέον και το συνεκάθισε? Έτσι λοιπόν θα νοηθεί. Αν δηλαδή υπομείνουμε θλίψεις και πειρασμούς που έρχονται για τον Χριστό, επειδή αφού τους υπομείνουμε ευχάριστα και νικήσουμε τα πάθη, θα καθίσουμε μαζί με τον Χριστό και θα συμβασιλέψουμε. Όπως και αλλού λέει ο Απόστολος, εάν υπομείνουμε θα συμβασιλέψουμε. Και ο ίδιος ο Χριστός το υπόσχεται στην Ιερή Αποκάλυψη λέγοντας εκείνον που θα νικά πάντοτε, θα του δώσω ως ανταμοιβή να καθίσει μαζί μου στον ένδοξο θρόνο μου, όπως και εγώ νίκησα και κάθισα με τον Πατέρα μου στο θρόνο μου και θρόνο του. Και πάλι θα καθίσετε κι εσείς πάνω σε 12 θρόνους, αλλά και το να καθίσετε στα δεξιά ή τα αριστερά μου δεν είναι δικό μου να σας το δώσω, αλλά για εκείνους που ετοιμάστηκε. Και επομένως είναι ετοιμασμένο να καθίσουν με τον Χριστό όσοι υπομένουν τα παθήματα για τον Χριστό. Και για να μην απιστήσει κανείς τα χαρίσματα που είπε πιο πάνω ο Παύλος, ότι θα δώσει σε εμάς τους χριστιανούς ο Θεός, γιατί το κάνει εδώ το λόγο εδώ πιθανό, και λέει ότι και αν ο Θεός δεν δώσει τα χαρίσματα αυτά για την αγάπη που έχει σε εμάς όμως, θα μας τα δώσει. Επειδή θέλει να δείξει τον πλούτο της θεϊκής του αγαθότητας, επειδή τώρα πολλοί δεν πιστεύουν ότι θα χαρίσει τέτοια αγαθά ο Θεός, τότε όμως τον μέλλοντα αιώνα, βλέποντας τους Αγίους Χριστιανούς να βρίσκονται σαν εκδίγητη δόξα, θα γνωρίσουν όλοι ποια αγαθά είναι και δωρεές που χάρισε ο Θεός στους ανθρώπους. Και αλλού πάλι γράφει ο Απόστολος ότι για νοθεσία γράφηκαν όλα αυτά δικοί μας.
που τα τέλη των αιώνων κατάντησαν. Γιατί εκεί φοβίζει με τα λόγια αυτά τους χριστιανούς, επειδή λέει ότι η γενοθεσία και η διδασκαλία των χριστιανών, όταν απαριθμεί τα χαρίσματα και τις δωρεές που αξιώθηκαν οι Εβραίοι. Κι όμως, ύστερα από τόσα και τόσα χαρίσματα, πολλοί από αυτούς δεν άρεσαν στο Θεό. Αλλά τίποτα δεν τους ωφέλησε να έχουν τόσα χαρίσματα λάβει, επειδή δεν πρόσφεραν και καλή γνώμη και να αρετά έργα από μέρος τους. Και αυτοί, ανάλογα θα γίνει έτσι και με τους χριστιανούς, που ούτε η πίστη μόνο θα ωφελήσει, ούτε τόσα πνευματικά μυστήρια που αξιώθηκαν, αν δεν κάνουν και τον εαυτό τους άξιο της Θείας Χάριτος. Δεν ήταν όλοι μαζί με τον Μωυσή κάτω από την Εφέλη και όλοι δεν διαπέρασαν μαζί την Ερυθρά Θάλασσα? Δεν προστατεύτηκαν όλοι από τον ήλιο με τον ίσιο της Νεφέλης και από τη θάλασσα που τη διαπερνούσαν, όπως έβλεπαν μάλιστα τον Μωυσή και τολμώντας και αυτοί να τον ακολουθήσουν? Ανάλογα και εμείς, αλληγορικά και πνευματικά, βλέποντας τον Χριστό πως πέθανε και αναστήθηκε, βαπτιζόμαστε και με το βάπτισμα μιμούμαστε το θάνατο και την Ανάστασή Του, και με τις τρεις καταδύσεις, τον τρίνυκτο του θάνατο, και με τις τρεις αναδύσεις, την τρίμερη του Ανάσταση. Εκείνοι λοιπόν βαπτίστηκαν στο Μωυσή, έχοντας τον αρχηγό αντί του τύπου του δικού μας βαπτίσματος, όπως είναι και το να περάσουν κάτω από την Εφέλη και να διασχίσουν τη θάλασσα. Και ακολούθως όλοι δεν έφαγαν και ήπιαν το ίδιο πνευματικό φαγητό και ποτό, δηλαδή το μάνα, εκείνοι και εμείς, το δεσποτικό σώμα του Κυρίου και το ίδωρο από την πέτρα, και εμείς το ζωήρι το αίμα του Κυρίου. Και ήταν πνευματικά και εκείνα, και ας ήταν αισθητά, επειδή δεν έγιναν με την ακολουθία και νόμο της φύσεως, αλλά με την υπερφυσική χάρη του Πνεύματος, και εκείνα, και έτρεφαν μαζί ψυχή και σώμα, και οδηγούσαν και αυτά στην πίστη των μυστηρίων του Αχράντου Σώματος και Αίματος του Κυρίου, γιατί έπιναν από την πνευματική πέτρα και νοητή που είναι ο Χριστός, και μάλιστα αυτή την πέτρα που ήταν ο Χριστός ως Θεός αοράτος παρών μαζί με τους Εβραίους παντού και ενεργούσε τα θαύματα, μετέφεραν πάντα μαζί τους και είχαν και έπειναν από αυτήν, γιατί έτρεχε νερό από την πέτρα, αλλά και διψώσαν όταν αντιλογούσαν και αλλού, γιατί η αισθητή εκείνη η πέτρα ήταν νοητή και πνευματική, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες ερμηνεύοντας. Κι όμως τόσα πολλά σημάδια αγάπης και τόσα πολλά θαύματα έδειξε ο Θεός στους Εβραίους και τους αξίασε τόσα μεγάλα αγαθά και χαρίσματα, αλλά δεν ευαρεστήθηκε στους περισσότερους από αυτούς, γιατί όλοι δεν αποδοκιμάστηκαν παρά οι περισσότεροι, επειδή δεν έδειξαν αγάπη και ευχαριστία στον ευεργέτη τους, και έτσι όλοι απολέστηκαν αυτοί και αφανίστηκαν εκτός από λίγους, παραδοθέντες σε τιμωρίες από το Θεό. Όπως λοιπόν οι ευεργεσίες, έτσι και οι τιμωρίες και παιδείες εκείνους, έτσι και σε εμάς έγιναν τύποι και παραδείγματα να μην πάθουμε κι εμείς τις ίδιες τιμωρίες. Και μάλιστα λέει ο Απόστολος ότι αν έχουμε κι εμείς τις κακές τους επιθυμίες, θα κολλαστούμε βέβαια, αλλά περισσότερο από εκείνους, γιατί όσο ανώτερα είναι τα πράγματα και αλήθεια των τύπων και των εικόνων, τόσο μεγαλύτερες και οι τιμωρίες μας. Και όσο μεγαλύτερα τα χαρίσματα, τόσο περισσότερες κολλάσεις και παιδείες θα λάβουμε από εκείνους, αν δεν φυλάξουμε και επιθυμίσουμε όπως και εκείνοι σκόρδα και κρεμμύδια και κρέατα και άλλα λαχανικά και θεούς. Μη γίνεστε, λέει γι' αυτό ο Απόστολος, ιδωλολάτρες, όπως μερικοί από αυτούς, όπως έχει γραφεί, κάθισαν και έφαγαν και ήπιαν και σηκώθηκαν και έπαιζαν χορεύοντας και έπειτα και πόρνευσαν, και σε μια μέρα εμφανίστηκαν 23.000 από αυτούς. Μην πειράζετε τον Χριστό, όπως εκείνοι που θανατώθηκαν από τα φίδια, παιδευθέντες, για να μας θυμίσει ότι και εμείς δεν πρέπει να πειράζουμε το Θεό και να Του ζητάμε θαύματα και σημεία, αλλά ότι και να γογγίζουμε, γιατί θα χαθούμε όπως και εκείνοι από την τιμωρητική δύναμη του λοθρευτή, όπως έκαναν και κάποιοι χριστιανοί που είχαν μεγαλύτερα ή μικρότερα χαρίσματα. Έφτασαν όμως στο τέλος του κόσμου και η κρίση ήρθε και τελείωσε ο χρόνος, και έρχονται έπειτα από αυτόν οι μέλλοντες και οι υπερχόμενοι, όπου θα λάβουμε και την ανταπόδοση των έργων μας, και όσοι από εμάς αξιωθούν στεφάνους, θα αξιωθούν και αναβάσεις προς το Θεό και τελειωτέρα συνάφειας. Εδώ λοιπόν με αθαρτό σώμα έχουμε την αμαρτία και μας πολεμεί, ενώ τότε θα είμαστε άθαρτοι και χωρίς καθόλου αμαρτία, που θα αφανιστεί, ούτε καν δεν θα μπορεί να δύναται να είναι. Αλλά το εν Χριστώ Ιησού δηλώνει ότι δεν θα δοθούν τα αγαθά αυτά μόνο στο Χριστό κατά την ανθρωπότητα, δηλαδή ούτε μόνο ως το Χριστό θα σταθούν, αλλά διαμέσου του Χριστού θα έρθουν όλα αυτά και σε εμάς, επειδή ως απαρχή στο όλο και σαν αποκεφαλή στο σώμα είναι,
Και έτσι θα αναστηθούμε κι εμείς και θα συγκαθίσουμε με τον Χριστό. Έχουμε ανάγκη Αγίου Πνεύματος και Αποκαλύψεως για να νοήσουμε το βάθος αυτών των μυστηρίων. Γιατί όπως εμείς οι πιστοί χριστιανοί λεγόμαστε ότι προσκυνόμαστε από τους αγγέλους, όχι γιατί αυτοπροσώπως προσκυνόμαστε από εκείνους, αλλά γιατί προσκυνείται από τους αγγέλους η φύση μας, αυτή που είναι ενωμένη με το Θείο Λόγο, και ακολούθως διαβαίνει μέσω εκείνης και σε εμάς η προσκύνηση και η δόξα. Έτσι λεγόμαστε πάλι ότι και θα συγκαθίσουμε με τον Χριστό, επειδή όταν κάθεται εκείνος στο θρόνο και στα δεξιά του Πατρός, και εμείς εκείνον θα καθίσουμε, και μέσω εκείνου η καθέδρα και η δόξα και σε εμάς διαβαίνει. Επειδή όμως ο Κύριος υπόσχεται να μας καθίσει στο θρόνο Του και εμείς θα καθίσουμε και ακόλουθο, είναι να πούμε εδώ και τα θαυμαστικά λόγια του Μεγάλου Χρυσορήμονος για την υπερβολή της χάρητος και δωρεάς που θα μας χαρίσει ο Θεός. Γιατί με τη Χριστότητα του Ιησού θα καθίσουμε στα δεξιά, τιμής δείγμα και πάνω από κάθε τιμή άλλο δεν υπάρχει. Πράγματι υπερβάλλον πλούτος, πράγματι υπερβάλλον το μέγεθος της δυνάμεως αυτού να καθίσουμε με τον Χριστό. Και μύριες ψυχές να έχεις, δεν τις χάνεις γι' αυτόν. Και στο πυρ να έπρεπε να μπεις, δεν θα έπρεπε, ή να το υπομένεις γενναία. Και αν έπρεπε να κατακόπτεσαι καθημερινά για αυτά, δεν θα καταδεχόσουν πρόθυμα να τα πάθεις. Εννόησες που κάθεσαι εκείνος, πάνω από κάθε αρχή και εξουσία. Εννόησες με ποιον κάθεσαι μαζί του, με εκείνον. Εννόησες ποιος είσαι, νεκρός, φύση τέκνων, οργής. Και εννόησες τι κατόρθωσες, τίποτε. Πράγματι τώρα είναι καιρός να αναβοήσεις τι βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού. Τώρα βέβαια στους απίστους είναι παντελώς άδειλο το μέγεθος των ελπιζομένων αγαθών, αλλά για τους πιστούς είναι ορατά όλα αυτά, έστω και σαν σε καθρέφτη και ένιγμα, επειδή με την πίστη περπατάμε, όχι με τη μορφή. Και τότε πρόσωπο με πρόσωπο θα ειδωθούμε και θα δούμε και οι δυο, και πιστοί και άπιστοι, τη φύση μας που έλαβε να προσκυνείται από όλη την κτήση και τους Αγίους να συμβασιλεύουν. Γιατί πράγματι αν πεθάνουμε θα ζήσουμε μαζί Του, και αν υπομείνουμε θα συμβασιλεύσουμε. Με τη χάρη σωζόμαστε δια της πίστεως λοιπόν. Γιατί αφού είπε για το Θεό ότι σωθήκαμε με τη χάρη Του, ακολούθως λέει εδώ και το δικό μας, δηλαδή ότι σωθήκαμε διαμέσου της πίστεως που δείξαμε στον Χριστό, για να μην αναιρεθεί και το αυτοξούσιο του ανθρώπου. Και αυτό πάλι όμως δεν είναι δικό μας, αλλά του Θεού το δώρο. Επειδή είπε πιο πάνω ότι με την πίστη μας σωθήκαμε, πάλι εδώ το ανατρέπει και το χαλά και λέει ότι ούτε η πίστη ήταν από μας και δική μας, γιατί αν ο Χριστός δεν ερχόταν και δεν μας καλούσε στην πίστη Του, βέβαια και εμείς δεν θα υπακούγαμε στο κάλεσμά Του, ούτε και θα πιστεύαμε. Πώς να πιστέψουν σε κάτι που δεν άκουσαν? Άρα και η πίστη που δείξαμε στο Θεό, δώρο Θεού είναι. Και βέβαια και το να σωθούμε διαμέσου της πίστεως, και αυτό δώρο Θεού είναι. Γιατί αν η πίστη είναι έργο και κατόρθωμα δικό μας, πώς μόνη της αυτή η πίστη θα μπορέσει να μας σώσει, αν ο Θεός δεν θα μας δεχτεί με την πίστη μας αυτή? Αλλά όμως για να μην είμαστε κι εμείς τελείως αργοί και να φαινόμαστε ότι προσφέραμε ένα κάτι λίγο, για τούτο και ο Θεός μας ζήτησε την πίστη μας, να πιστεύουμε δηλαδή κι εμείς στον Χριστό. Και πάλι όμως όχι από έργα, για να μην καυχηθεί κανείς και δεν μας αποστράφει και λέει ο Θεός τότε που είχαμε καλά έργα, αλλά μάλιστα έγινε το αντίθετο, και τότε που είχαμε έργα πονηρά και τότε από κακίες ήμασταν διεφθαρμένοι, μας έσωσε ο Θεός με τη χάρη Του. Και άρα από το αποτέλεσμα, για να μην έχει κανείς να καυχέται, δηλαδή το γάρ εδώ δεν είναι αιτιολογικό αλλά αποβατικό, δηλαδή επειδή και για τα καλά μας έργα δεν σωθήκαμε, από αυτό απέβει να μην μπορεί κανείς να καυχέται ότι σώθηκε από τα έργα Του. Και όχι γι' αυτό δεν είχαμε καλά έργα, για να μην μπορεί κανείς να καυχηθεί. Πράγματι κανείς δεν σώθηκε από τα έργα Του, για να μην έχει αφορμή να υπερηφανευτεί. Αλλά και να μπορούσε να γίνει έτσι και πάλι δεν θα έπρεπε να υπερηφανευτεί. Γιατί? Γιατί είμαστε κτίσματα και μας έχει δημιουργήσει ο Θεός να κάνουμε το καλό. Και άρα και από τα έργα μας να σωζόμαστε, έπρεπε στο Θεό να αποδίδουμε την αιτία και την ευχαριστία που μας έκτισε γι' αυτό και όχι για τον εαυτό μας. Κοιτάξτε λοιπόν τι γίνεται όταν εμείς που πλαστήκαμε για το καλό δεν κατορθώνουμε κανένα καλό. Και μάλιστα πράξαμε τόσα κακά και δεν επιστραφήκαμε στο Θεό από μόνοι μας για να μετανοήσουμε και να ντραπούμε, αλλά επιστραφήκαμε από τη Θεία Χάρη.
Πώς άραγε πρέπει να τον ευχαριστούμε και να χρωστάμε γνωμοσύνη και πώς μπορούμε πια να καυχηθούμε για κάτι. Δεν πιστέψαμε αυτόματα, κληθήκαμε και προσήλθαμε. Και αφού προσήλθαμε, δεν απέτησε από εμάς ο Θεός καθαρότητα δύο, αλλά μόνο την πίεση τη δέχθηκε και μας δώρησε και την άφεση των αμαρτιών μας. Δικό του ποίημα είμαστε, κτίσματα εν Χριστώ Ιησού με έργα αγαθά που προετοίμασε ο Θεός για να περπατήσουμε σε αυτά. Επειδή είπε πιο πάνω ο Παύλος ότι από τα έργα μας δεν σωθήκαμε, αλλά από μόνη την πίστη και τη Θεία Χάρη, για να μην ακούσεις εσύ κάτι τέτοιο και αμελήσεις τα έργα, γιατί το λέει τώρα ότι έπειτα από την πίστη είναι ανάγκη να έχουμε και έργα. Κτίστηκες, λέει, εσύ χριστιανέ, το Χριστό, και νέο ποίημα έγινες, επειδή πέθανε ο παλαιός άνθρωπος και ήσουν εντυμένος με το Άγιο Βάπτισμα. Και όπως στην αρχή της πλάσεως έγινες, από το μειών στο είναι, έτσι και τώρα σε ανέπλασε ο Θεός και σε έφερε από το κακός στο καλός είναι. Κτίστηκες, λέει όμως, όχι για να μείνεις αργός, αλλά για να εργάζεσαι, να περπατάς τα καλά έργα, να περάσεις όλο το δρόμο της ζωής σου με καλά έργα, όχι σε ένα χρόνο ή δυο ή τρεις, αλλά όλο το δρόμο της ζωής σου, γιατί αυτό ενηγματικά φανερώνει το περπατήσουμε, αφού ο Θεός, λέει, προετοίμασε τα καλά έργα αυτά για να τα εργαστούμε εμείς. Λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο να αργοπορήσουμε και να τα αφήσουμε σε άλλο καιρό. Επειδή είναι διορισμένα από το Θεό να τα κάνουμε και δεν είπε στον ενικό για έργο αγαθό, αλλά στον πληθυντικό έργο αγαθά, ώστε να φανερώσει ότι όλα τα αγαθά έργα πρέπει να τα κάνουμε εμείς οι χριστιανοί. Αφού αν λείπει μόνο ένα καλό έργο από εμάς, δεν είναι τέλεια η αρετή μας, παραλειψή. Σημείωσε ότι ο θεολόγος Γρηγόριος είπε ότι από τη δημιουργία είδε και εξ αρχής κτίση εννοεί όλα αυτά, αφού ο Θεός μας δημιούργησε, όχι για να μείνουμε αργοί, αλλά για να εργαζόμαστε όλα τα αγαθά. Και βέβαια αυτή η αποστολική περικοπή δεν μας αφήνει καθόλου κενό για το ποιος είναι πλούσιος σε αυτή και στην άλλη ζωή, ο Θεός. Και είναι πλούσιος για την πολλή αγάπη Του, και την οποία έδειξε σε εμάς για να δείξουμε κι εμείς με τη σειρά μας τους συνανθρώπους μας. Είδαμε λοιπόν ότι το Ευαγγέλιο της ημέρας μιλάει για το πολύ γνωστό καλό Σαμαρίτη, ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα αγαπητό και στο Άγιο Όρος, σε πανέμορφη αγιογραφία η οποία συνοδεύει την ομιλία αυτή ψηφιακά. Και θα ξέρουμε ότι ο καλός Σαμαρίτης ήρθε, είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ήρθε για να μας θεραπεύσει όλες τις ασθένειες ψυχικές και σωματικές, μικρές και μεγάλες, και μας έδωσε και τα δύο δινάρια, δηλαδή την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, και όλα αυτά για να μας σώσει από τους ληστές, δηλαδή να μας σώσει από τους δαίμονες. Και όπως θα ξέρουμε, το Ευαγγέλιο αυτό, το οποίο είναι πολύ παραστατικό και έχει πάρα πολλούς συμβολισμούς, ακολουθεί στο βιβλίο των Διπτύχων από μια σειρά Ευαγγελίων, το οποίο θα οδηγήσουν σε στιγμές και σκηνές που αναφέρονται και στον υλικό πλούτο. Και γι' αυτό θα πρέπει να ξέρουμε ότι για αύριο η ανάγνωση του Ευαγγελίου περιλαμβάνει αυτή την εικόνα της ελεημοσύνης, όταν κάνουμε δηλαδή δείπνο να μην προσκαλούμε τους γνωστούς μας και να έχουμε το ανταπόδομα στη συνέχεια, αλλά φτωχούς, ανάπηρους, χολούς, τυφλούς που δεν έχουν τον τρόπο να μας το ανταποδώσουν, και θα μας ανταποδοθεί από τον Κύριο στην Ανάσταση των Δικαίων. Και όπως ακούστηκε η φωνή εκείνη, «Μακάριος όσο φάγεται άριστον εν τη Βασιλεία του Θεού»,
ισχύει και στην επόμενη μέρα, την Τρίτη, δηλαδή της 9ης εβδομάδος, αν κάποιος πλησιάζει τον Κύριο και δεν μισεί τον πατέρα του και τη μητέρα και τη γυναίκα και τα παιδιά και τους αδερφούς και τις αδερφές, ακόμα και την ίδια του τη ζωή, δεν μπορεί να είναι μαθητής του Κύριου, να πάρει το σταυρό του και να τον ακολουθήσει. Γιατί όπως λέει χαρακτηριστικά, αν κάποιος θέλει να οικοδομήσει ένα μεγάλο οικοδόμημα, πρώτα κοιτάζει να δει αν θα καταφέρει, για να μην αφήσει στη μέση και γίνει και περίγελος. Και ακόμα, στη συνέχεια, στην Πέμπτη, θα ακολουθήσει το μεθεπόμενο Ευαγγέλιο, αφού παρεμβληθεί το Ευαγγέλιο για το απολωλός πρόβατο που ακούμε και στην εξόδιο ακολουθία. Την Πέμπτη, λοιπόν, είναι ο πλούσιος, πάλι, ο οποίος κάνει λόγο, λογοδοσία δηλαδή ζητά από τους χρεοφελέτες και μας καταλήγει «Ποιήσατε εαυτείς φίλους εκ του μαμονά της αδικίας», δηλαδή κοιτάξτε τα χρήματα να τα δώσετε και να τα δώσετε τώρα. Ή να όταν εκλείπετε, δέξονται οι μάσεις στα σεωνίους κοινάς. Και βέβαια, ο σκανδαλισμός, όπως μας λέει την επόμενη μέρα, την Παρασκευή, να προσέχουμε να μην γίνεται, για να φτάσει το Σάββατο που μιλάει ο Κύριος μας και μας λέει «Αλόπεκες φωλεούς έχουσιν και τα πετρινά του ουρανού κατασκηνώσεις», ο δε Υιός του ανθρώπου και έχει που την κεφαλήν κλείνει, δίνοντάς μας το άριστο παράδειγμα και ολοκληρώνοντας με το άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτό νεκρούς. Αμήν.